του Σαμουέλ. Και μου κατέβασε 9 και μου κατέβασε ό,τι αρνητικά. Όχι το δικό μου. Οι διαχειριστές είχαν το επαναλαμβάνω, ποτέ να ασχολούμαι με το πίνακα. Τώρα όμως θα με αναγκάσω να ασχοληθώ κιόλα. Άλλο καημό δεν είχα. Αυτό σημαίνει να ασχολούμαι πλέον εγώ με τον Twitter. Ακούστε το. Αφγανιστάν. Από το 1900 και μετά η Γερμανία δεν κέρδισε ποτέ πόλεμο. Ποτέ. Ποτέ. Πάλε ποτέ, ποτέ. Κέρδισε ποτέ για να. Από το 1949 και μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κέρδισαν ποτέ πόλεμο. Σκάσαν όλοι. Βιετνάμ θέλετε, Λιβύη θέλετε, Ιράκ θέλετε, Αραβική Αγγλία, Αίγυπτο θέλετε, Λιβύη θέλετε, επαναλαμβάνω, Αφγανιστάν θέλετε, από παντού έφυγα σε αλλαγή. Και μόνο το εσάς, εσάς φέτερα. Γιατί πρέπει η Ελλάς να είναι γατσωμένη στο άρμα της Γερμανίας και των ΗΠΑ. Πείτε μου το λόγο και ποιο λόγο πρέπει η Ελλάς να είναι με τους ηττημένους. Διότι μία αξιόλογη, αξιοπρόσεκτη, άξια διακυβέρνηση επιλέγει στρατηγικές συμμαχίες με χώρες οι οποίες εν δυνάμει είναι νικητρίες. Στο Αφγανιστάν λοιπόν ξέρετε ποιος κέρδισε. Ξέρετε, δεν ξέρετε, γιατί ακούτε τα παραμύθια του Μπάιντερ και τα παραμύθια του Σκάι, του γνωστού του κοκκάναλου, συγγνώμη δεν είναι του κοκκάναλου, εντάξει. Να κρατάει ακόμα αυτό τον Ατσούσιο, θα πω και άλλο παγιού που λέγεται Ατσούια, πώς λέγεται Ατσούια, τους Ατσούια, ο Τούρκος, τον κρατάει ακόμα πάνω σε κάτι, στα κατεχόμενα. Ο Ατσούια. Και όλοι οι υπόλοιποι αυτοί που δίνουν τουρκικά Σύρια. Σε αυτό είναι ψέμα. Στο Αφγανιστάν το κάνω να σε μια άλλη εκπομπή και έρθει η Κίνα. Η Κίνα τροφοδοτούσε το Ταλιμπάν, αυτή είναι η αλήθεια. Η Κίνα η οποία θέλει να κάνει αυτό που σας λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια τον δρόμο του Πενταξιού να περνάει αυτή. Και όπου υπάρχουν Αμερικανοί τους πετάει με τις κλωτιές έξω. Και αυτό κάνει και στην Τουρκία που τη στηρίζει τελευταία η Κίνα. Το επιχείρησε, το κάνει στην Ελλάδα. Αλλά οι Αμερικανοί για δικούς τους λόγους, για τη λάθος επιλογή του Πρωθυπουργού, τσάκησαν την Ελλάδα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ζούμε 2007 τώρα, να ξέρετε. Και σταματώ εδώ. Για να ξέρετε τι συμβαίνει. Αλλά ήταν ανίκανοι να προετοιμαστούν για την εγκληματική πολιτική του Πρωθυπουργού να παίξει κοροναγράμματα με το λιμάνι του Πειραιά. Σταματώ. Χαιρετισμού στον κύριο Πάιερ για στην πρεσβεία για να καταλάβω ότι υπάρχουν Έλληνες ακόμα στην Ελλάδα και στην πατρίδα που υπερασπίζονται την Ελλάδα. Δεν είμαι εναντίον των Αμερικανών. Ποτέ δεν ήμουν εναντίον κανενός. Είμαι εναντίον αυτών που επιχειρούν και δρούν εναντίον της Ελλάδος. Όποιο καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Στο Αφγανιστάν λοιπόν νίκησαν οι Κινέζοι. Μετά το Αφγανιστάν τι έρχεται, ξέρετε. Βάλτε λίγο το χάρτη για να καταλάβετε τι γίνεται. Βοηθάει πάρα πολύ και το Αζερμπαϊτζάν τελευταία. Βοηθάει, θέλει και διεισδύει και στη Γεωργία. Διεισδύει και στην Αρμενία. Στην Τουρκία διείσδησε. Στην Βουλγαρία διείσδησε. Στα Σκόπια διείσδησε. Στη Σερβία διείσδησε. Στα λέω χρόνια. Και οι ηλίθιοι, οι ανόητοι Αμερικανοί αντί να σύρουν τη Ρωσία μαζί τους, μαζί και τους Ευρωπαίους, για να σταθούμε απέναντι, ζητάνε από την Ευρώπη τώρα και κυρίως από την Ελλάδα να υποδεχτεί εκατομμύρια Αφγανούς. Ένα πράγμα θα πω. Το Αφγανιστάν μαζί με το Πακιστάν και την Ινδία, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, Πακιστάν και Ινδία και το Αφγανιστάν ανήκαν στη σφαίρα επιρροής της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Κάνω λάθος κύριε Γιάννη. Ας τους πάρουν λοιπόν οι Βρετανοί όλους τις χώρες τους. Να τους πάρουν οι Βρετανοί, να τους πάρουν οι Αμερικανοί που τα έκαναν να μην πω εκεί πέρα τι. Έτσι, κύριε Σμαντιά, αυτοί οι αποτυχημένοι, οι εγκληματίες που βάζουν φωτιές σε χώρες και μετά η Ελλάς πρέπει να δεχτεί τους Αφγανούς. Αν ήμουν κυβέρνηση τώρα, θα είχα δώσει εντολή θωράκισης της χώρας, στα σύνορα και στη θάλασσα. Και όποιος περνούσε κατά τον στρατιωτικό κανονισμό, θα πυροβολούσε στον αέρα ο στρατηγός ο γενικός δύο φορές, την τρίτη δίπλα του. Στο σκάφος δίπλα. Τέλος. Δεν χωράνε άλλοι στη χώρα μας. Αυτό λέω. Δεν χωράμε, δεν μπορούμε, δεν χωράει στην πατρίδα μας άλλοι. Δεν μπορούμε. Αδυνατούμε να τους πάρουν οι Αμερικανοί, να τους πάρουν οι Αφγανοί, αυτοί οι Άγγλοι, αυτοί που.
υποδάβησαν τα όσα υποδάβησαν. Και στην τελική να τους πάρουν και οι Κινέζοι. Α, όχι, οι Κινέζοι είναι με τους άλλους, τους Αλιμπάν. Συγγνώμη. Αυτοί οι 2-3 εκατομμύρια είναι με τους Άγγλους και τους Αμερικανούς. Για να καταλάβετε τι έγινε. Έρχομαι με πολλά, πάρα πολλά. Αλλά έρχονται πολλά και δυσάρεστα στην πόλη. Ένα δημοδιάλειμμα συνεχίζουμε.